Ο Μάριο Τσακής είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για εμάς, κύριε Τσακή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτους, και στους τηλεθεατές σας. Πάντως, τι σημαίνει για εμάς? Διάβαζα, προτού μου πείτε εσείς, διάβαζα έτσι προκαταρκτικά κάποιες τοποθετήσεις από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν θεωρούν ότι έχει άμεση, αν θέλετε, ισχύ αυτό για την Κύπρο. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εξαιρέσεις όπως και άλλα μικρότερα κράτη της Ευρώπης. Εσείς τι λέτε? Ναι. Είναι γεγονός ότι η αυτή η απόφαση των G7 δεν επηρεάζει την Κύπρο με οποιοδήποτε τρόπο αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι δεν έχουν οποιαδήποτε από αυτές τις μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες, τους παγκόσμιους κολοσσούς, δεν έχουν οποιαδήποτε από αυτούς έδρα την Κύπρο, δηλαδή να φορολογούνται στην Κύπρο, και με την έννοια αυτή δεν μας αφορά, δεν μας επηρεάζει. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εταιρεία εδώ στην Κύπρο, διεθνή. Δεν ξέρω αυτή αν δεν την επηρεάζει. Στη Λευκοσία είναι τα γράφη. Εντάξει, μιλούν τώρα για εταιρείες που κάνουν πέραν των 750 εκατομμυρίων ευρώ κύκλων εργασιών. Είναι αυτού του μεγέθους τις επιχειρήσεις που στοχεύει αυτό το μέτρο, που έχουν παγκόσμια κάλυψη, ασχολούνται με πάρα πολύ μεγάλους κύκλους εργασίας. Οι κυπριακές επιχειρήσεις που έχουμε δεν φτάνουν αυτά τα μεγέθη, άρα επί του παρόντος δεν μας αγγίζει. Όμως. Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε. Όμως αυτό το όμως μας ανησυχεί. Όμως ότι μπαίνει στο τραπέζι η ιδέα ενός ενιαίου φορολογικού, ελάχιστου φορολογικού συντελεστή, που η πρόθεση και η επιθυμία αυτών των 7 και προφανώς θα προσπαθήσουν να το περάσουν και σε άλλες χώρες, είναι να είναι παγκόσμιος, δηλαδή να δεσμεύει όλες τις χώρες. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί κάποιες ανατροπές, κάποιες ανησυχίες, αν θέλετε, ίσως και κάποιες ευκαιρίες. Οι ανησυχίες και οι ανατροπές είναι ότι πάει να αφαιρεθεί το δικαίωμα της κάθε χώρας να μπορεί να αποφασίζει ίδια το φορολογικό σύστημα και τους φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτονομία στις χώρες, είτε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε παγκόσμια, να καθορίσουν οι ίδιες το φορολογικό σύστημα και τους συντελεστές που επιβάλλουν. Η προσπάθεια να μπει ένας ελάχιστος παγκόσμιος συντελεστής, αντιλαμβάνεστε, φέρνει όλες τις χώρες από πλευράς ελάχιστου συντελεστή στο ίδιο επίπεδο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιες χώρες να επιλέγουν να έχουν ψηλότερο, αλλά είναι μια προσέγγιση από μια άποψη που μπορεί κάποιος να πει δεν είναι σωστό, διότι κάποιες χώρες, οι πιο μικρές, μπορεί να μην έχουν τη βιομηχανία, τη βαριά, ή τις ευκαιρίες που δίνουν οι μεγάλες οικονομίες για να έχουν δραστηριότητες τέτοιες που να μπορούν να ζουν έστω και με ένα ενιαίο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, και κάποιες μικρότερες χώρες θέλουν να έχουν περισσότερη ευελιξία, όπως η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Μάλτα και πολλές άλλες, Λουξεμβούργο, αναφέρομαι σε κάποιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούμε να ξέρουμε, που έχουν επιλέξει ως πολιτική, αν θέλετε, να έχουν ένα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή και σε συνδυασμό με άλλα πλεονεκτήματα να προσελκύουν ξένες εταιρείες. Άρα θα μπορούσε μαζί με άλλα μικρά κράτη της Ευρώπης να ζητήσουμε αυτή την εξαίρεση λόγω της μικρής οικονομίας που έχουμε και διαθέτουμε? Γιατί το να ανταγωνιστούμε μεγάλα κράτη, αν δεν έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, σημαίνει ότι θα μείνουμε πολύ πίσω, κύριε Τσακή. Ναι. Από τη μια είναι η σχολή που αντιλαμβάνομαι ότι και ο Υπουργός Οικονομικών με δηλώσεις του έχει δείξει περίπου ότι αυτή τη γραμμή θέλει να ακολουθήσει η Κύπρος για τους λόγους αυτούς. Mm-hmm. Αυτή είναι η μια σχολή. Η άλλη σχολή είναι αυτή που λέει ότι αν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και αναμένεται το θέμα να συζητηθεί στη σύνοδο των G30, δεν ξέρουμε ποια θα είναι πώς θα το δουν οι 30 αυτές χώρες. Πιθανώς εκεί να υπάρχουν περισσότερες διαφωνίες. Αλλά αν ξεκινήσει, διότι συζητείται ήδη και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η λογική και στο επίπεδο του ΟΣΑ, αν ξεκινήσει λοιπόν και κερδίζει έδαφος, είναι πολύ πιθανόν να βρεθούμε μπροστά από το ενδεχόμενο να μην έχουμε την πολυτέλεια ή την δύναμη να το ανατρέψουμε. Αυτό είναι το άλλο σενάριο, το οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα με τη λογική ότι θα υποστηρίξουμε το χαμηλότερο συντελεστή να αρχίσουμε σαν χώρα έγκαιρα να το μελετούμε, να το σχεδιάζουμε, να το σκεφτόμαστε, για να έχουμε προφανώς και εναλλακτικές προτάσεις. Αν τα πράγματα οδηγηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σαν χώρα δίνουμε το 12,5 για παράδειγμα, αν θα καταλήξει εκεί στο 15, αλλά παίρνουμε έναντι αυτού κάποια άλλα ανταλλάγματα, φορολογικά ή άλλα προφανώς, νόμιμα εννοείται, τα οποία να διατηρούν λόγω του μικρού μεγέθους, λόγω της ιδιαιτερότητας της χώρας μας, αλλά και της λογικής ότι θέλουμε να προσελκύουμε εταιρείες, αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
που θα επιλέγουν την Κύπρο κάποιες εταιρείες να δραστηριοποιούνται. Άρα μπαίνει ξεκάθαρα, αν θέλετε, η ανάγκη να δούμε έτσι μια νέα φορολογική αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος της χώρας. Από την τελευταία φορά που έγινε, έχει περάσει περίπου μια δεκαετία. Προστέθηκαν φόροι, μπήκαν καινούργια πρόνοιες μέσα που ανάτρεψαν το αρχικό σχεδιασμό. Είναι καιρός να το ξαναδούμε αυτό. Να το επανεξετάσουμε. Μάλιστα. Γρήγορα να κάνουμε την προεργασία μας και τη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακή. Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά.